γήπεδο για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Έρχεστε, θα έλεγα, μέρα και νύχτα, είσαστε μέσα στα γήπεδα για να αναδείξετε αυτά τα παιχνίδια. Η προπόνηση των Ακαδημίων είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και δεν το κάνουν όλοι. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα ο Άθος ο Δημητρίου. Η προσπάθεια και από τον Κουντουρί και στη συνέχεια. Μάλιστα. Το πρώτο καλάθι λοιπόν του τελικού είναι για την ομάδα του απόψε στο 2-0. Ο Αρχιλέας λοιπόν τώρα στο κατέβασμα. Η μπάλα πάει ξανά προς τα μέσα. Έξω και πάλι προσπάθεια τώρα για τρεις και εδώ έχουμε το πρώτο τρίποντο του σημερινού τελικού. Ήταν από τον Σολδάτο, ο οποίος θα πάει στους 5 προσωπικούς. Μόντων. Επίθεση τώρα για τον Απόπ. Η μπάλα στον Αντωνιάδη. Εύστοχο. Ναι. Κανένα μπλοκάουτ, ενώ πριν έκανε τα πάντα και μπλοκάουτ. Πολύ καλή προσπάθεια. Πάντζαρο τώρα να είναι στην κατοχή, όμως εκεί ο Κωστή θα του κλέψει την μπάλα και θα την αφήσει και στο καλάθι του Αρχιλέα. Ας ελπίσουμε τη νέα σεζόν να είναι και δύο στην πρώτη κατηγορία, που νομίζω είναι το πιο πιθανό. Και θα ανεβάσει και άλλο το ενδιαφέρον να συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τα λέγαμε αυτά, είχαμε τον Πάντζαρο για τον Αχιλέα να ευστοχεί. Τον κυνηγάει ο παίκτης του Αχιλέα. Η μπάλα στον άθο των Δημητρίου. Η προσπάθεια τώρα για τρεις και εύστοχος. Εύστοχος εδώ για την... Έχουμε και αλλαγές από πλευράς Αχιλέα. Τρόπαιο του κυπελούχου στην ομάδα του ΑΠΟΠ. Λοιπόν, έχουμε εδώ ολόκληρη την ομάδα να συγκεντρώνεται εκεί στο σημείο για την παράδοση του τροπέου, το οποίο τώρα υψώνεται. Το βλέπετε λοιπόν, ο ΑΠΟΠ είναι και με την βούλα, θα λέγαμε, ο κυπελούχος. Ο ΠΑΠ ανδρών Β1, Β2 κατηγορίας κατέκτησε λοιπόν το κύπελλο κερδίζοντας εδώ στην αίθουσα.